Τώρα να μείνουμε στα Γραβενά, όπου είχε συνάντηση σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Γραβενών, ο Βαγγέλης Σημανδράκος, με εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΟΣ, όσον αφορά το προσφυγικό της περιοχής. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, υπάρχει μια διαβεβαίωση από τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ ότι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής. Είχε συνομιλία με τον κύριο Σημανδράκο. Τελικά τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση? Γιατί μάθαμε ότι ήταν και οι ξενοδόχοι κάποια στιγμή. Ναι, οι ξενοδόχοι δεν συμμετείχαν. Όχι, μετά. Από έξω, γιατί τους έγινε μια ενημέρωση μόλις τελείωσε αυτή η σύσκεψη, η οποία ήταν μια συνάντηση ρουτίνας. Συνηθίζεται να γίνεται κάθε μήνα και δύο φορές το μήνα. Αυτό μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών, ο κύριο Σημανδράκος. Να πούμε ότι συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΟ, τον κύριο Θεόδωρο Καραγιάννη, και κουβεντιάσανε όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιαστήκαν τις τελευταίες μέρες με αφορμή την επιστολή που έδωσαν στη δημοσιότητα και κοινοποίησαν τις φορείς, μερίδα ξενοδόχων και ένας αριθμός ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Ο κύριος Σημανδράκος είχε μια συνάντηση, έγινε μια ενημέρωση από την πλευρά του κυρίου Καραγιάννη, ο οποίος Καραγιάννης του είπε ότι έχουμε και νέες αιτήσεις, αυτή τη φορά όχι μόνο από τα Γραβενά, αλλά και από ξενοδόχους σε επίπεδο Κοζάνης. Καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει να γενικεύεται αυτή η δυναμική, η οποία έχει πολλές ασχήμιες, Δημήτρη, και θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτό, τι μέλη γενέσε στην περιοχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και καταγγελίες. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή γίνεται λόγο, το ρεπορτάζ κάνει λόγο ότι έχουμε ξενώνες οι οποίοι όταν αδειοδοτηθήκανε πραγματικά είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες δυναμικές, πήρανε συγκεκριμένα αστέρια, δηλαδή λέμε ξενώνες δεύτερης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας, δυόν, τριών αστέρων, και ξαφνικά βλέπουμε τώρα όλοι αυτοί μέσα από ένα σχέδιο, πολλοί από αυτούς, συγγνώμη για να μην αδικήσουμε κανέναν, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα χέρια μας, και το ρεπορτάζ κάνει λόγο ότι υπάρχει ένας ο οποίος είχε μια αλφα δυναμική, δηλαδή 15-16 κλίνες, και ξαφνικά αυτοί από τη μια στιγμή στην άλλη, σε λιγότερο από ένα μήνα μέσα, αυτή η δυναμική αυξάνεται, γίνεται 50, στο βωμό στο να φιλοξενήσει πρόσφυγες για να μπορέσει να έχει μια ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Και εδώ αναδεικνύονται τα τεράστια ζητήματα, τα τεράστια προβλήματα τα οποία διαχρονικά συνοδεύαν τις παθογένειες, οι οποίες σήμερα είναι πολύ ορατές. Ζήτησαν κάτι οι ξενοδόχοι από τον κύριο Σημανδράκο στη συνάντηση που είχαν, δηλαδή? Ζητήσανε να μην επιτραπεί από την πλευρά τουλάχιστον να διασφαλίσει τιμή έλευση νέων προσφύγων στον ορεινό όγκο ο κύριος Σημανδράκος, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας από την ΥΠΑ Αρμοστία του ΙΟ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Εντάξει, τώρα θα έχουμε και την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου το επόμενο διάστημα λόγω του καιρού και σίγουρα και αυτό θα χρειάζεται από κάποιο τρόπο να στηριχθεί. Πιστεύεις εσύ ότι θα έχουμε επίσκεψη τουριστών στο χιονοδρομικό κέντρο τη στιγμή που υπάρχει μια κατάσταση? Μα δεν υπάρχουν πρόσφυγες πάνω στη Βασιλίτσα, εντάξει, είναι ή στα ξενοδοχεία. Όταν επισκέπτεται κάποιος το χιονοδρομικό κέντρο, δεν μένει όχι καλά στο χιονοδρομικό κέντρο, μένει στους ξενώνες. Μπορεί να πάει και αυτή η μέρα. Οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν την τουριστική κίνηση και δραστηριότητα. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε, Δημήτρη, και θα πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή στα ορεινά Γραβενά, στους ξενώνες των ορεινών Γραβενών, οι οποίοι είναι 6, φιλοξενούνται κοντά στους 600 πρόσφυγες, όπου ένας αριθμός αυτός είναι ανακυκλώσιμος, δηλαδή υπάρχει περίοδος που μπορεί να μειώνεται αυτός, αλλά υπάρχει μια περίοδος. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς να φύγουν, να πάνε στις περιοχές που θέλουν. Έρχονται κάποιοι άλλοι. Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα, η οποία αυτή προσδιορίζεται με βάθος χρόνου σε επίπεδο ενός διάρκειας 2 μηνών.